Η στάση της Δημοτικής Αρχής στο θέμα των παιδικών χαρών δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα με σοβαρότητα και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους μικρούς δημότες, σημειώνει ο επικεφαλής παράταξης Συμμετέχω Δημήτρης Μπένης, μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της παραλαβής του έργου που ολοκληρώθηκε, το οποίο ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις. Είχαμε από την ώρα που είχαμε την πρόσκληση στα χέρια μας, ξέροντας βέβαια και τα θέματα, τουλάχιστον το κομμάτι με τις παιδικές χαρές, είναι κάτι που μας ανησυχούσε από την αρχή και είχαμε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για να δούμε πότε θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Ξέραμε ότι ο Δήμος δεν το χειρίστηκε καθόλου καλά το όλο θέμα. Απεδείχθη απλώς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που εμείς ξέραμε, ότι όχι μόνο είναι σοβαρό, είναι πολύ περισσότερο σοβαρό από ό,τι φανταζόταν ο καθένας. Δείχνει βέβαια την νοοτροπία και τον τρόπο που ο Δήμος χειρίζεται, αν θέλετε, ένα κομμάτι το οποίο για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχει τελειώσει εδώ και μήνες. Παρόλο το ατύχημα που είχε γίνει με τις παιδικές χαρές και οι νέοι κανονισμοί που ήρθαν και έπρεπε να εφαρμοστούν από όλους τους Δήμους, όλοι οι Δήμοι, οι περισσότεροι Δήμοι της Ελλάδος λειτουργούν τις παιδικές τους χαρές. Εμείς ακόμη είμαστε σε σημείο παράδοση και παραλαβής οργάνων. Μια παράδοση και παραλαβή που αποδείχθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο δεν ήταν σωστή, όχι μόνο έχει πολλά προβλήματα. Εγώ δυστυχώς πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει και παρόλο το ότι προσπάθησαν να δώσουν μια λύση, έστω και ένα μπάλωμα στην ουσία της τελευταίας στιγμής. Δείχνει όμως ότι δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με σοβαρότητα. Δείχνει ότι δεν τους πολύ νοιάζει κιόλας τι θα γίνουν τα παιδιά, γιατί κάποια στιγμή θα παρακολουθήσατε στην αρχή, είπαν ότι, ξέρετε, μιλάμε για παιδικές χαρές, μιλάμε για παιδιά και θα πρέπει τα παιδιά να παίξουν. Μα αν θέλαν και αν νοιαζόταν για τα παιδιά, θα έπρεπε να κάνουν όλα όσα γίνανε σωστά, να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, να μην πάσχουν οι αποφάσεις, να μην πάσχουν οι παραλαβές. Σήμερα είμαστε σε ένα σημείο μηδέν. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα αυτή η απόφαση θα περάσει από οποιονδήποτε έλεγχο και θα σας θυμίσω ότι όταν έγινε η πρόσκληση ενδιαφέροντος, για να πούμε με δύο κουβέντες για τον κόσμο για να καταλάβει δύο πράγματα, υπήρχαν δύο ενδιαφερόμενοι για αυτές τις παιδικές χαρές και για τα όργανα των παιδικών χαρών. Ο ένας ενδιαφερόμενος απεκλείστη, διότι στην προσφορά που έκανε υπήρχε μια απόκληση του 1% από τα όργανα που θα παρέδιδε στο Δήμο από αυτά που έλεγε η περιγραφή. Η Οικονομική Επιτροπή λοιπόν τον απέκλεισε κατευθείαν, διότι δεν δεχόταν καμία παρέκκληση. Και ερχόμαστε σήμερα να παραλάβουμε ένα έργο από τον δεύτερο εναπομείνοντα του διαγωνισμού, το οποίο όχι μόνο παρεκκλήσεις έχει, όχι ξεπερνάει το 1% κατά πολύ, αλλά γίνανε απίστευτα πράγματα. Ακούσατε χθες ότι υλικά του ΔΑΠΕΔΟΥ, κάποιος από την Επιτροπή, ο υπάλληλος συγκεκριμένος, πήγε σε μια μεταφορική εταιρεία για να τα μετρήσει. Δηλαδή πράγματα που δεν γίνονται ούτε σε αφρικανικούς δήμους. Γίνανε εδώ στην Ξάνθη, είναι κρίμα και ντροπή, και είναι κρίμα και ντροπή για δύο λόγους, ότι πέρα από τον τρόπο και την οτροπία που το κάνουν, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Δήμο Ξάνθης αυτό, το είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Έχει να κάνει όμως με μικρά παιδιά τα οποία περιμένουν ακόμη να παίξουν. Ακούσαμε από υπεύθυνα χείλη ότι και τι έγινε, δύο παιδικές χαρές ήδη δουλεύουν. Αυτό κι αν δεν είναι να τρελαίνεται ο κόσμος. Δηλαδή λες, καλά, ένας Δήμος δεν μπορεί να ελέγξει τίποτε, δεν μπορεί να κάνει τίποτε πια. Δείχνει όμως την κατάσταση και τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία, τώρα αναλάβανε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν και στις προηγούμενες διοικήσεις, μιλάμε για ανθρώπους που διοικούν σχεδόν 2,5-3 χρόνια τώρα την πόλη. Και το πιο απλό πράγμα που ήταν να λειτουργήσουν αυτούς τους παιδικούς, τις παιδικές χαρές, δεν μπορούν να το κάνουν. Και δεν βλέπω πώς θα ξεμπλέξει όλη αυτή η κατάσταση με αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν έτσι που τις παίρνουν. Μάλιστα, όπως σημειώνει ο κύριος Μπένης, είχαν να διεκπαιρεώσουν μια δουλειά που κάναν λάθος από την αρχή και παραλαμβάνουν και λάθος. Κάτι που κανείς δεν γνωρίζει, που θα οδηγήσει αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο διοίκησης, αφού οι υπάλληλοι είναι εδώ και χρόνια οι ίδιοι που ανέλαβαν και εκτέλεσαν μεγάλα έργα. Είχαν μια υποχρέωση να κάνουν μια δουλειά συγκεκριμένη. Όχι μόνο δεν την κάναν καλά, τώρα που είναι να τελειώσει, πάνε να την παραλάβουν και λάθος και στραβά. Οπότε, από όπου και να το πιάσεις αυτό, από όπου και να το πιάσεις, έχει γίνει λάθος. Και δεν έχει γίνει λάθος από άγνοια, έχει γίνει λάθος γιατί κανένας δεν το κάνει έτσι πως πρέπει, άλλοι χειρισμοί, άλλες εντολές από την πολιτική διοίκηση, δεν ξέρω τι έχουν κάνει και πώς τα έχουν μπερδέψει έτσι, αλλά μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος έχει αναλάβει πολύ μεγαλύτερα έργα, πολύ περισσότερα, πολύ πιο σύνθετα και τα έχει τελειώσει και τα έχει εκτελέσει μια χαρά. Και αυτή η ευθύνη ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνουν πάντα οι άλλοι, θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί λέω ξανά, ο Δήμος αυτός με τους ίδιους υπαλλήλους έχει κάνει φανταστικά έργα και φανταστικές δουλειές. Δεν μπορεί τώρα οι ίδιοι υπάλληλοι να μην κάνουν καλά τη δουλειά τους. Κάπου αλλού υπάρχει το σκάλωμα. Να σημειώσουμε πως κατά την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων μεταξύ επιβλέποντος και Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής, ενώ υπήρξαν και διαρροές από την πλειοψηφούσα παράταξη, καθώς Τριανταφυλλίδης και την Κυρτζίκη αρνήθηκαν να ψηφίσουν την παραλαβή επιλέγοντας το Λευκό.